καμπάνα του Μητροπολιτικού Ναού των Χανίων χτυπά πένθυμα. Ο κόσμος χειροκροτά ενώ ισορρώσεις έρχεται στη Μητρόπολη για να ξεκινήσει σε κλίμα βαθιά συγκινησιακό το λαϊκό προσκύνημα. Το τελευταίο σεριάνι του μεγάλου μας Μίκη στην πόλη των Χανίων καταλήγει εδώ σε μια υποδοχή συγκινητική και μεγαλειώδη. Οι μουσικές του, ο κόσμος του, η πατρίδα του. Όλα εδώ όπως ακριβώς τα ήθελε. Το τελευταίο ταξίδι φτάνει στον προορισμό του. Ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στην πολυαγαπημένη του Κρήτη που έχει ανοίξει μια τεράστια αγκαλιά για να τον υποδεχτεί. Επισφραγίζοντας εδώ, στη γη των προγόνων του, το πέρασμά του στην αιωνιότητα. Στο λιμάνι της Σούδας, ένα συννεφιασμένος ουρανός αναθρηνεί μαζί με τους Κρήτες που βουβά υποδέχονται και σιωπηλά αποχαιρετούν με κατάνοιξη το δικό τους Μίκη. Στην πρώτη εικόνα του οχήματος που μεταφέρει τη σωρό του σπουδαίου δημιουργού, χειροκροτήματα, αθάνατος και συγκίνηση βαθιά. Νύχτα ακόμη κατέφθασαν στο λιμάνι για να είναι εκεί την ώρα που θα πατήσει Κρήτη. Να υποκληθούν για τελευταία φορά με ένα άγγιγμα, ένα προσκύνημα ακόμη και στο όχημα με το οποίο ο μουσικοσυνθέτης ξεκινά την ίστατη βόλτα στα Χανιά της καρδιάς του. Η πορεία της αυτοκινητοπομπής προς την πόλη κάθε άλλο παρά μοναχική. Κόσμος στους δρόμους για να τιμήσει το άξιο τέκνο που επιστρέφει. Στη δημοτική αγορά γράφεται ιστορία. Όταν σε ένα σκηνικό συγκλονιστικό ισορρός του σπουδαίου Μίκη φτάνει και άνθρωποι όλων των ηλικιών είναι εκεί για το ίστατο χαίρε. 96 βρακοφόροι όσα και τα χρόνια του τον συνοδεύουν σήμερα. Η φιλαρμονική του Δήμου πεανίζει τις μελωδίες του και οι φίλοι του, οι θαυμαστές του, οι συντοπίτες του είναι εκεί με μια εκοφαντική πένθυμη σιωπή και ένα λουλούδι στο χέρι. Μπομπή ακολουθούσαν μέλη της οικογένειας του κορυφαίου δημιουργού, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δήμαρχος Χανίων και εκπρόσωποι τοπικών αρχών. Άνθρωποι κάθε ηλικίας από την Κρήτη, την Ελλάδα, το εξωτερικό σπέβδουν για το τελευταίο αντίο. Προσκυνούν, ευχαριστούν χωρίς λόγια, με ένα λουλούδι, με ένα άγγιγμα τον άνθρωπο που για δεκαετίες υπήρξε η φωνή τους για ελευθερία, για νικηφόρους αγώνες, για μια Ελλάδα ενωμένη και πιο δυνατή. Τη στιγμή που η σωρός του αποχωρεί από τη Μητρόπολη, οι συγκεντρωμένοι που φωνάζουν αθάνατος χαρίζοντάς του το πιο δυνατό, το πιο ζεστό τους χειροκρότημα, συνθέτουν ένα συγκλονιστικό τελευταίο αποχαιρετισμό στην τελική πλέον πορεία προς την Αθανασία.